Κυρία Αλέκο, έχουμε αποφασίσει από τη Λέσχη, εγώ, η Ντορίνα και ο Γιάννης και ο Παντελής ο Στυλιανός και ο Δημήτρης ο Λάσκας που δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Το συμβούλιο. Δηλαδή. Είμαστε το συμβούλιο της Λέσχης Ανδρείων τώρα. Και αποφασίσαμε να σας κάνουμε επίτιμο πρόεδρο της Λέσχης. Και φτιάξαμε αυτή την πλακέτα για εσάς. Για να σας τη δώσουμε. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Του για όλο μου το έργο, Δημήτρη, να προσφέρω ένα τέτοιο πράγμα, δεν το δεχόμουν. Δηλαδή, εννοώ, δηλαδή θα έλεγα τι πρόσφερα. Έκανα το καθήκον μου. Το... Έκανα καλά τη δουλειά μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, παιδί μου. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα άκουσα. Τίτλος του επίτιμου Προέδρου της Λέσχης Ανδρείων. Με την πολυετή προσφορά του 1999-2008. Να είσαι καλά, παιδί. Να είστε καλά. Εδώ. Διαλέκω. Σε κάνανε ο Λέσχη επίτιμο πρόεδρο. Επίτιμο. Ναι. Τι να σας πω. Στη Λέσχη προσπαθήσαμε με τον Αντώνη τον Αμοράτη και κάναμε μια προσπάθεια και φέραμε, κάναμε μερικές διαλέξεις από εκεί. Να μην είναι δηλαδή μόνο σαν καφενείο η Λέσχη. Είχα φέρει και μια παιδεία του, είχα φέρει και είχε μιλήσει εγώ. Και ο Αντώνης είχε φέρει τις αδερφές του Γιούρ. Και ένα βράδυ κάνω στον κήπο μια εκδήλωση και ήταν οι δύο αδερφές του Γιούρ και μιλήσανε και αυτές. Είχα φέρει εγώ τον Παπαδημητρίου, το προϊστάμενο της εταιρείας του ΟΝΑΣ. Ένα καλοκαίρι είχε μίλησε στη Λέσχη για τους σκοπούς της εταιρείας αυτής κλπ. Εντάξει, δείξαμε κάποια δραστηριότητα. Πρέπει κάτι να δείχνει η Λέσχη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν η Λέσχη μόνο δηλαδή να πας να πίνεις το ζάκι σου ή τον καφέ. Κάτι, γι' αυτό είναι και η Λέσχη. Και το βιβλίο που έχω γράψει, το έχω γράψει με έκδοση της Λέσχης Ανδρείων. Τώρα θέλω να μιλήσει η κυρία Δανιόλου Ηλία, με την οποία έχουμε μεγάλη οικογενειακή φιλία, από τον καιρό που ήταν από κυρία Πολέμη, γιατί εγώ έμαθα στα παιδιά της γράμματα στο Λονδίνο και με παρακάλεσε να γράψω κάτι για το περιοδικό που βγάζει. Και τώρα θέλω να γράψω εγώ για τη σημασία που έχει στην λειτουργία του σχολείου η θρησκευτική και εθνική διαπαιδαγώγηση δια των θεατρικών έργων. Mm-hmm. Και εγώ στη σταδιοδρομία μου θα ξεκινήσω με ένα καλό δάσκαλο διευθυντή που έμενα αναπληρωτή στην Αμφιθέα, υπέροχος άνθρωπος, καλή του ώρα και αυτές φορές τον έχει πέθανε. Και είχα αρχίσει και έκανα δραματοποίηση ποιημάτων και έργων και πεζών. Δηλαδή, μια δραματοποίηση είχα πάρει πρώτα-πρώτα από του αυτού του Βαλαωρίτη, τον Αστραπόγιανο. Είχα πάρει τον Γεροδήμο. Είχα πάρει του στρατήγη τον Ματρόζο. Το είχα κάνει έργο, δηλαδή το ποίημα και έργο. Γιατί υπάρχει στη διδασκαλία μας, που μαθαίνουμε εμείς στην Ακαδημία, και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Τώρα έχουν εξαφανιστεί όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Πάνω στο Άντζεσερ δραματοποίησα τη Μαρία τη Συγκλητική. Η Μαρία Συγκλητική είναι μια ηρωίδα μορφωμένη από την Κύπρο, η οποία συνελήφθη από τον Πιαλή Πασά που κατέλαβε την Αμόχωστο και έκλεισε με άλλες κοπέλες, τις έκλεισε μέσα στα μπάρι της Σταμαρχίδα. Και αυτή έλυσε, παρακάλεσε και έλυσε τα χέρια της και πήρε το δαυλό και την άκρησε στον αέρα με το πλοίο, δηλαδή έγινε σαν ένα θαλάσσιο κούγκι το οποίο παίχτηκε και ήμουν άτυχος γιατί όταν πεζόταν το έργο και έκανε μεγάλο πάταγο ήμουνα σε κλειγύριση στο νοσοκομείο, είχα κάνει εγχείρηση στη σχολή μου και ήταν ένα παιδί εκεί που σπούδαζε χημικό και έκανε το δάσκαλο και το παρουσίασε αυτό. Ο οποίος ήταν το έργο του Ματρόδου. Το Ματρόζο είναι ανατριχιαστικό έργο. Να δεις τώρα, να δεις τον Γκανάρη και τον Ματρόζο, το γέρο που δεν είχε να φάει και τον άλλο να είναι πρωθυπουργός και να σμίξουν τα δύο κεφάλια σαν να είναι αδέρφια. Με σκηνή φοβερή. Και αυτά θέλω τώρα να δημοσιεύσω, ότι πρέπει και οι δάσκαλοι κάποτε να κινηθούν να κάνουν κάποια εργασία για τα αυτά, για τα παιδάκια, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά, παίρνουν θάρρος και οι γονείς. Δηλαδή, οι παππούδες πώς, Δημήτρη, πώς οι παππούδες ερχόταν και παρακολουθούσαν τα έργα προπαντός στα χωριά. Άλλο πράγμα, αφού καθόντουσαν επειδή στα σπίτια πιο πολλοί οι παππούδες τα φροντίζαν τα παιδιά να μάθουν τα ποίηματα και να κάνουν γκριμάτσες. Όταν έλεγε ο μικρός το ποίημα, να κάνει και γέλος έτσι να δεις.
Χάρα να τους βλέπεις τους γέρους. Ναι. Και θυμάμαι ότι στην Παλιόπολη ανέβασα το πρώτο έργο για το Μεσολόγιο που ήταν υπέργο και είχε έρθει και ο πατέρας μου να με δει για πρώτη φορά ως δάσκαλο. Ήταν ένας υπέροχος παπάς, ο παπά Αντώνης ο Λεβαντής και ένας υπέροχος πρόεδρος. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και συγκινήθηκε ο πατέρας μου, με φίλησε, δάχτυσε. Και λέω, παπά, αυτή είναι η μοίρα μας τώρα. Αλλά δεν νοείται να έχεις τώρα τα παιδιά και να μην ξέρουν πέντε πράγματα ιστορικά. Τα ιστορικά δεν τα βλέπεις μόνο στο βιβλίο, τα διαβάζεις. Είναι και η δραματοποίηση των ιστορικών. Δηλαδή και κάθε ενότητα που κάνουμε στα παιδιά, προπαντός το μάθημα των μαθημάτων, δεν είναι η ανάγνωση. Κάθε ενότητα από την ανάγνωση κάνει σε μια δραματοποίηση. Λοιπόν, στα Λάμια ήταν τυχερή αυτή. Γιατί είχε και μια υπέροχη κοπέλα του Αντώνη του Κορχόδηλου, η Ειρήνη, με φτιάξε τα σκηνικά, τα οποία έφερε και στη χώρα. Θα θυμάσαι, ξέρεις ποια παίζει Δέσποινα Κανάλι, αυτή έπαιζε η Φραντίσκη. Και τον Κανάρι τον έπαιζε ένας Σμαραγδάκης που ήταν ο πατέρας του εκτός στην χωροφυλακή. Ασχολούμαι, γράφω, δεν μπορώ να καθίσω. Να το πω, 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 να το π